Είσαι ανάμεσα στις 8 επίλεκτες για το μεγαλύτερο παιχνίδι πείραμα όλων των εποχών. Κατευθείαν επικοινώνησες μαζί μας, βλέποντας την αγγελία τι είσαι έτοιμος να κάνεις για να γίνεις εκατομμυριούχος. Στις 16 Ιουνίου θα σου σταλεί το σημείο συνάντησης. Για να δούμε. Σου αξίζει μια ζωή γεμάτη ανέσεις, χρήμα και απολαύσεις. Ωπα ρε παιδιά, ήρεμα, τι έγινε! Πραγματικά είναι λίγο βίος ο τρόπος. Πού είμαστε? Να λύσουμε τα μάτια μας. Καλώς ήρθατε. Δεν θέλω να μαγχώνεστε. Όλα είναι μέρος του παιχνιδιού. Είπαμε. Ό,τι και αν γίνεται, εσείς πρέπει να βλέπετε τι? Το χρήμα. Λύστε τα μάτια, ωραίες μου κυρίες. Επιτέλους είδαμε το φως. Γεια σας, κοριτσιά. Τι θα λέγατε να γνωριστούμε? Εντάξει, δεν είμαστε αντίπαλες, αλλά τι στο καλό πια. Ναι, εξάλλου, πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Μα φυσικά καλέ, αν είναι δυνατόν. Στέλλα, χάρηκα. Πόσο χρόνο είσαι? 25. Εγώ είμαι 35. Εσύ? 28. Α, και με τι ασχολείστε? Είμαι νηπιαγωγός, εσείς? Εγώ απλώς δουλεύω. Πώς και πήρατε την απόφαση να έρθετε εδώ? Αλήθεια! Εσείς πότε πήρατε την πρόσκληση? Ποια πρόσκληση? Εγώ με αγγελία ήρθα, έστειλα βιογραφικό. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Τι εννοείς? Α, γιατί εγώ πήρα μια πρόσκληση ότι επιλέχθηκα να παίξω ένα παιχνίδι κλεισμού. Πρώτη δοκιμασία για το ποσό των 50.000 ευρώ. Χωριστείτε σε ζευγάρια και ταπεινώστε την απέναντί σας. Κάντε την να αισθανθεί σκουπίδι. Μα καλά, τι δοκιμασία είναι αυτή? Δεν είναι δυνατόν έτσι? Όποια δεν έχει τη δύναμη και τη θέληση να γίνει εκατομμυριούχος, μπορεί να ζητήσει να αποχωρήσει. Θα έρθει κάποιος να την παραλάβει. Τι θα γίνει, θα έρθεις? Αλλιώς πες να φύγεις, να τελειώνουμε. Είσαι ηλίθια. Είσαι χαζή. Είσαι χαζή. Είσαι κακόβουστη. Είσαι ηλίθια. Στραβοκαμπούμε. Τότε. Βρωμιά. Στραβοκάνα. Βαρκάκι με. Όλα αυτά! Σε συγχαίρομαι! Συγγνώμη! Σε καλά! Όχι, όχι! Τι πράγματα είναι αυτά? Έλα, παιδιά, μείνουμε ψύχραιμες. Αν η κοπέλα δεν μπορεί, να ζητήσει να φύγει. Μην τα παίρνουμε τόσο προσωπικά πια. Το θέμα είναι τι έγινε. Εμείς κερδίσαμε. Περνάμε στην επόμενη δοκιμασία. Τα πήγατε αρκετά καλά στην πρώτη σας δοκιμασία. Στη δεύτερη δοκιμασία πρέπει να λειτουργήσετε σαν ομάδα. Μία γνωστιά. 80.000 ευρώ θα προσθέτουν στο λογαριασμό. Θα επιλέξετε μία από εσάς. Θα τη βάλετε στη μέση. Θα την γδίσετε. Θα την αφήσετε με τα εσώρουχα. Και τότε θα μπει ένας φύλακας και θα τον αφήσετε να αυτοσχεδιάσει πάνω της. Η μόνη που έχει πρόσκληση είναι η κοπελιά από εδώ. Όπα, όπα, όπα. Και τι με αυτό? Όχι, λέω. Α. Πάντως, η κοπελιά από εδώ είναι ιδανική. Με το ωραίο της το σώμα, νέα κοπέλα. Αφήσέ με. Εντάξει, μην το κάνουμε τραγικό, λες και δεν την έχουν ξαναχουφτώσει. Τι λες, κοπέλα μου? Κορίτσια, πάτε καλά, εδώ μιλάμε για βιασμό. Αλλά υπερβάλλεις τώρα. Υπερβάλλω. Ναι. Είστε τέρατα. Έλα, τέλος, εσύ. Βλέπω πως κάποιες λυγίζουν. Τι αδυναμία. Τελευταία δοκιμασία. Αυτή η δοκιμασία δίνει από μόνη της 200.000 ευρώ. Όμως, ανάμεσά σας, υπάρχει κάποια εκλεκτή. Εγώ είμαι σίγουρη εκλεκτή. Το βρήκες. Ναι, εσείς η εκλεκτή. Σκοτώστε την. Τι μαλάκι!
πιστεύω, είναι πάρα πολλά. Απίστευτο! Δεν θα με σκοτώσετε. Θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Με συγχαίνομαι. Ναι, πάρε με και εμένα. Πάρε με! Πάρε με και εμένα! Άσε με! Άσε με! Ποιο θα το κάνει! Θα πεθάνεις! Κάτω! Κάτω επιτέλους! Θα τη σκοτώνατε. Αυτές είστε. Κοιτάξτε μία την άλλη. Δείτε ποιες είστε. Θα σκοτώνατε. Θα μπορούσατε να φάτε μία την άλλη για το χρήμα. Ξέρεις ποιος είμαι. Ε, ξέρεις. Κοίτα με. Κοίτα με! Όχι! Είμαι το παιδί που πούλησε στο μευτήριο. Είμαι το παιδί που με πήρε από την πραγματική του μητέρα λέγοντάς της ότι πέθανε. Και με έδωσε μια άλλη οικογένεια για να πάρεις χρήματα. Ξέρεις τι ώρα που πέρασα. Ε? Ξέρεις. Λέγε, ξέρεις! Ο πατέρας μου με κακοποιούσε. Με χτυπούσε. Με βασάνιζε. Και αυτές εσύ! Εμείς γιατί. Γιατί μας έφερες εδώ. Αυτή φταίει μόνο. Ήθελα να βασανίσω αυτήν. Αλλά και όσους ανθρώπους είμαστε για αυτήν. Πάρτε χρήματα. Θα σας δώσω χρήματα. Θα πεθάνουμε όλοι. Θα πεθάνετε. Είναι αυτή η ιστορία που έχεις φτιάξει στο μυαλό σου. Αυτή φταίει. Δεν είναι